1922-1929, η επταετία της μεγάλης πολιτικής αστάθειας. Πολιτικά η επταετία 1922-1929 ήταν από τις πιο ταραχώδεις περιόδους στη νεότερη ιστορία της χώρας. Όταν το Μικρασιατικό μέτωπο κατέρευσε, η κυβέρνηση του Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη παραιτήθηκε και νέος πρωθυπουργός ορίστηκε ο Νικόλαος Τριανταφυλάκος στις 28 Αυγούστου 1922. 15 ημέρες αργότερα εκδηλώθηκε στρατιωτικό κίνημα στη Χίο και στη Λέσβο, οπότε έτσι σχηματίστηκε μια τριμελής επαναστατική επιτροπή με επικεφαλής τους συνταγματάρχες Νικόλαο Πλαστήρα και Στυλιανό Γονατά, καθώς και τον αντιπλήρχο Δημήτριο Φωκά. Σκοπός της επιτροπής αυτής ήταν η ανατροπή του βασιλιά Κωνσταντίνου θεωρούμενος σαν ο κύριος υπαίτιος της μικρασιατικής καταστροφής και η επάνωδος στην εξουσία του πρώην πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου, που πιστευόταν ότι ήταν ο μόνος ικανός για τη διαχείριση αυτής της συμφοράς. Δύο ημέρες αργότερα τα στρατεύματα του εθνικιστικού κινήματος των Νεοτούρκων με επικεφαλής τον Μουσταφά Κεμάλ εισήλθαν στη Σμύρνη. Την ίδια ημέρα ο βασιλιάς Κωνσταντίνος παραιτήθηκε υπέρ του διαδόχου Γεωργίου. Στις 16 Σεπτεμβρίου η Επαναστατική Επιτροπή διόρισε νέο πρωθυπουργό τον Αναστάσιο Χαραλάμπη, ο οποίος ήταν στρατιωτικός και είχε χρηματίσει υπουργό στην κυβέρνηση Ζαΐμι την περίοδο 1916-1917. Ωστόσο η πρωθυπουργία του Χαραλάμπη διήρκεσε μόλις μία ημέρα. Την επομένη νέος πρωθυπουργός ορίστηκε ο νομικός Σωτήριος Κροκυδάς, ο οποίος ήταν ο πρώην Γενικός Διοικητής της Κρήτης. Στις 22 Οκτωβρίου εκδηλώθηκε το αποτυχημένο αντικίνημα των στρατιωτικών Γαργαλίδη, Λεωναρδόπουλου και Ζήρα με σκοπό την ανατροπή της Επαναστατικής Επιτροπής του Πλαστήρα. Στο αντικίνημα αυτό συμμετείχε παρασκηνιακά και ο Ιωάννης Μεταξάς. Παρά την καταστολή του αντικινήματος με τις ενέργειες πρωτίστως του στρατιωτικού κονδύλι, ούτε η κυβέρνηση Κροκυδά μακροημέρευσε. Στις 14 Νοεμβρίου ο Κροκυδάς παραιτήθηκε, γιατί διαφώνησε με την Επαναστατική Επιτροπή ως προς το ζήτημα της δίκης των 6, δηλαδή τη μεσυνοπτικές διαδικασίες δίκη των φερωμένων σαν υπαιτίων για τη μικρασιατική καταστροφή. Έτσι νέος πρωθυπουργός ανέλαβε ο ένας εκ των τριών ηγετών της Επαναστατικής Επιτροπής, ο Στυλιανός Γονατάς. Στις 9 Ιανουαρίου του 1923 έλαβε χώρα ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης Γονατά, στην οποία συμμετείχε και ο Γεώργιος Παπανδρέου αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, τον Δεκέμβριο του 1923 διενεργήθηκαν βουλευτικές εκλογές από τις οποίες απήχαν τα αντιβενιζελικά κόμματα. Οι εκλογές αυτές αφορούσαν το πολιτιακό ζήτημα, αν και μείζον ζήτημα των ημερών αλλά και ολόκληρης της ιστορίας, ήταν η διαχείριση της εθνικής καταστροφής. Νικητής των εκλογών αναδείχθηκε ο Βενιζέλος κερδίζοντας 250 από τις συνολικά 398 έδρες. Τρεις ημέρες αργότερα ο βασιλιάς Κωνσταντίνος παραιτήθηκε και αντιβασιλέας ορίστηκε ο Παύλος Κουντουριώτης, ενώ τον Ιανουάριο του 1924 ορκίστηκε η εκλεγμένη κυβέρνηση Βενιζέλου. Πρώτη στο μέλημά της ήταν η λύση του πολιτιακού ζητήματος, ανακοινώνοντας τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Θα πρέπει να σημειωθεί δε, ότι ο Βενιζέλος ήταν υπέρ της συνταγματικής μοναρχίας. Ωστόσο σύντομα ξέσπασε διαμάχη μεταξύ του Βενιζέλου και του επικεφαλής του δεύτερου σε βουλευτικές έδρες κόμματος, του Αλέξανδρου Παπαναστασίου που ήταν υπέρμαχος της αβασίλευτης δημοκρατίας. Ο Παπαναστασίου πίστευε ότι το πολιτιακό ζήτημα δεν θα έπρεπε να λυθεί μέσω δημοψηφίσματος αλλά με σχετική ψηφοφορία της Βουλής. Η λύση αυτή θα ήταν πιο σίγουρη, αφού στη Βουλή δεν συμμετείχαν τα συντηρητικά κόμματα, καθώς η ηγεσία της είχε εκτελεστεί στο Γουδί μετά από τη δίκη των 6 τον Νοέμβριο του 1922. Αντιθέτως, εάν διενεργεί το δημοψήφισμα, το αποτέλεσμα δεν θα ήταν σίγουρα υπέρ της αβασίλευτης μοναρχίας. Η διένεξη αυτή μεταξύ του Βενιζέλου και του Παπαναστασίου επέφερε την παραίτηση του πρώτου από την Πρωθυπουργία. Έτσι, μετά από λιγότερο από έναν μήνα ζωής της κυβέρνησης Βενιζέλου, νέος πρωθυπουργός ανέλαβε ο βενιζελογενής Γεώργιος Καφαντάρης. Παρόλα αυτά, ούτε η κυβέρνηση Καφαντάρη μακροημέρευσε. Μετά από 33 ημέρες οδηγήθηκε σε παραίτηση, αφού δεχόταν συνεχώς τις παρεμβολές των στρατιωτικών με κύριο υποκινητή τον Θεόδωρο Πάγκαλο. Νέος πρωθυπουργός ορίστηκε ο Παπαναστασίου, στο οποίο την κυβέρνηση συμμετείχε ως υπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Αριστομένης Μητσοτάκης. 12 ημέρες αργότερα η Βουλή με ψήφισμα της κατήργησε το θεσμό της Βασιλείας. Η απόφαση της αυτή επικυρώθηκε τον Απρίλιο του 1924 με δημοψήφισμα. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ήταν 70% υπέρ της αβασίλευτης δημοκρατίας. Ακολούθως ο αντιβασιλέας Παύλος Κουντουριώτης ορίστηκε πρώτος πρόεδρος της δεύτερης ελληνικής δημοκρατίας.
Το καλοκαίρι του ίδιου έτους η κυβέρνηση Παπαναστασίου έχασε την κοινοβουλευτική υποστήριξη και νέος πρωθυπουργός ορκίστηκε ο Θεμιστοκλής Σοφούλης. Ουσιαστικά επρόκειτο για μια διακοσμητική κυβέρνηση με ημερομηνία λήξης, αφού συμφωνήθηκε να διαλυθεί τον φθινόπωρο, δηλαδή αφού θα άνοιγε η Βουλή μετά από τις θερινές διακοπές. Πράγματι, τον Οκτώβριο σχηματίστηκε κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Μιχαλακόπουλο. Η πολιτική αστάθεια όμως καλά κρατούσε. Έναν μήνα αργότερα ξέσπασε ένα ακόμα αποτυχημένο κίνημα, αυτό του υποστράτηγου Χαράλα Μπουλούφα και του αντισυνταγματάρχη Βασίλειου Ντερτίλη. Τον Μάρτιο του 1925, απεργίες άρρωσαν τη χώρα με βία επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών. Τον Ιούνιο του ίδιου έτους ξέσπασε το κίνημα των Γιαγιάδων στη Σάμο και λίγες ημέρες αργότερα ο Πάγκαλος εγκαθίδρυσε δικτατορία στη χώρα, διώκοντας τους αντιφρονούντες με αφορμή το αντικομουνιστικό κλίμα που είχε διαμορφωθεί στην κοινή γνώμη λόγω των κοινωνικών αναταραχών που είχαν προκαλέσει οι διαρκείς απεργίες. Τον Οκτώβριο του 1925 σημειώθηκε το επεισόδιο του Πετριτσίου στην Ελληνοβουλγαρική Μεθόριο. Βούλγαροι στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον Ελλήνων φυλάκων σκοτώνοντας 3 στρατιώτες, οι Έλληνες ανταπέδωσαν τα πυρά σκοτώνοντας 2 Βουλγάρους και 3 ημέρες αργότερα ελληνικά στρατεύματα εισέβαλαν επί του βουλγαρικού εδάφους για να αποτρέψουν μία ενδεχόμενη βουλγαρική εισβολή. Το Φεβρουάριο του επόμενου έτους ο Κονδύλης προσπάθησε ανεπιτυχώς να ανατρέψει τον Πάγκαλο. Ακολούθως 2 μήνες αργότερα ο Πάγκαλος αναδείχθηκε σε πρόεδρο της Δημοκρατίας, οπότε έτσι απέκτησε τον απόλυτο έλεγχο του κράτους. Τον Ιούλιο του 1926 ο δικτάτορας Πάγκαλος παρέμεινε στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ενώ διόρισε πρωθυπουργό τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Αθανάσιο Εφταξία. Στις 17 Αυγούστου του 1926 ο Πάγκαλος υπέγραψε με τη σερβική κυβέρνηση μια συμφωνία η οποία ήταν επιζήμια για τα εθνικά συμφέροντα, προκαλώντας τις αντιδράσεις σύσσωμου του εγχώριου πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου. Σύμφωνα με τη συμφωνία αυτή, προβλεπόταν, μεταξύ άλλων, η μετατροπή του λιμένα της Θεσσαλονίκης από ελεύθερη ζώνη σε σερβικό λιμάνι με δικαίωμα διεξαγωγής εμπορικών συναλλαγών των Σέρβων. Επίσης, αποφασίστηκε η ελληνοσερβική συγκυριαρχία της Κοιλάδας του Αξιού, η παραχώρηση της αγιορείτικης μονής Χιλανδαρίου στους Σέρβους και η μετατροπή της ελληνικής σιδηροδρομικής γραμμής Γευγελής Θεσσαλονίκης σε ελληνοσερβική, στην οποία όλοι οι υπάλληλοι όφυλαν να μιλούν αποκλειστικά τη σερβική γλώσσα κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Την ίδια χρονική περίοδο η Ελλάδα αποπλήρωσε τις αποζημιώσεις που όφιλε στη Βουλγαρία λόγω του ελληνοβουλγαρικού επεισοδίου, μία ποινή που επιβλήθηκε στη χώρα από την Κοινωνία των Εθνών λόγω της φερόμενης επιθετικής δραστηριότητάς της. Συνάμα η Ελλάδα προσέγγισε διπλωματικά την Ιταλία του Μουσολίνη. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 22 Αυγούστου 1922 ο Κονδύλης διενήργησε νέο κίνημα και τελικά πέτυχε την ανατροπή του Παγκάλου. Ο δικτάτορας συνελήφθηκε και στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας επανήλθε ο Κουντουριώτης, ενώ ο Κονδύλης ανέλαβε προσωρινά την Πρωθυπουργία. Το Νοέμβριο του ίδιου έτους διεξήχθησαν βουλευτικές εκλογές με το σύστημα της απλής αναλογικής. Από τη διαδικασία απήχε ο Βενιζέλος. Το αποτέλεσμα των εκλογών με το σύστημα της απλής αναλογικής δεν έδωσε αυτοδυναμία σε κανένα κόμμα. Έτσι σχηματίστηκε η οικουμενική κυβέρνηση με πρώτο κόμμα αυτό των φιλελευθέρων του Καφαντάρη, που είχε κερδίσει 109 έδρες. Δεύτερο σε κοινοβουλευτική ισχύ κόμμα ήταν αυτό των εθνικοφρόνων του Παναγή Τσαλδάρη υπό την ονομασία Λαϊκό Κόμμα, αριθμώντας 60 έδρες. Τρίτο κόμμα αναδείχθηκε αυτό των ελευθεροφρόνων του Ιωάννη Μεταξά με 54 έδρες. Συνολικά στη Βουλή εισήλθαν 14 κόμματα και 8 ανεξάρτητοι βουλευτές. Τελικά τον Δεκέμβριο του 1926 σχηματίστηκε η Οικουμενική Κυβέρνηση υπό την Πρωθυπουργία του Αλεξάνδρου Ζαΐμη. Συνολικά 19 μήνες ο Ζαΐμης παρέμεινε Πρωθυπουργός και σχηματίστηκαν 3 διαφορετικές οικουμενικές κυβερνήσεις. Όταν η πολιτική κατάσταση άρχισε να ομαλοποιείται, ο Βενιζέλος αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα και να ηγηθεί εκ νέου του κόμματος των Φιλελευθέρων. Η εξέλιξη αυτή διάσπασε την οικουμενική κυβέρνηση με αποτέλεσμα τον Ιούλιο του 1928 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να ορκίσει νέα κυβέρνηση υπό την Πρωθυπουργία του Βενιζέλου. Συνάμα προκήρυξε βουλευτικές εκλογές για τον ερχόμενο Αύγουστο και κατήργησε την απλή αναλογική για την αποφυγή νέας περίοδου ακυβερνησίας. Στις εκλογές ο Βενιζέλος κέρδισε σχεδόν το 47% εκλέγοντας 178 βουλευτές από τους 250. Δεύτερο κόμμα αναδείχθηκε εκείνο του Τσαλδάρη με ποσοστό σχεδόν 24% και 19 έδρες.
Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, μία από τις πρώτες ενέργειες του Βενιζέλου ήταν να υπογράψει δύο ελληνοσερβικά πρωτόκολλα στις 11 Οκτωβρίου 1928, με τα οποία ουσιαστικά θα ακυρωνόταν η σχετική συμφωνία του Παγκάλου. Έτσι, στις 17 Μαρτίου 1929 υπογράφθηκαν μεταξύ της Ελλάδας και της Ιουγκοσλαβίας τα 6 πρωτόκολλα της Γενέβης, που αφορούσαν τη ρύθμιση της ελεύθερης ζώνης της Θεσσαλονίκης. 10 ημέρες αργότερα, στις 27 Μαρτίου 1929 συνομολογήθηκε το Σύμφωνο Φιλίας και Συνδιαλλαγής του Βελιγραδίου. Μεταξύ άλλων, συμφωνήθηκε η αμοιβαία συνεργασία και υποστήριξη μεταξύ της Ελλάδας και της Ιουγκοσλαβίας. Ωστόσο, η κυβέρνηση του Βελιγραδίου παρέμεινε επιφυλακτική με αυτή τη συμφωνία, αφού ουσιαστικά έχασε τον έλεγχο του σιδηροδρομικού δικτύου και του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Συνολικά, κατά τα τελευταία 7 χρόνια, δηλαδή από το 1922 έως το 1929 στην Ελλάδα εκδηλώθηκαν 7 κινήματα, ενώ άλλαξαν 13 πρωθυπουργοί και 17 κυβερνήσεις.